την ώρα που μέτοχοι και οδηγοί υπό το βάρος των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων πραγματοποιούν κατά καιρούς γενικές συνελεύσεις για την πάυση ή όχι των δρομολογίων, την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο η αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των υπερασπιστικών κτέλ. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι η απελευθέρωση των κτέλ και κατά συνέπεια των κομίστρων να ολοκληρωθεί εντός του 2015 αντί του 2019 που προβλεπόταν αρχικά και να εξασφαλιστούν ποιοτικές και οικονομικά βιώσιμες μεταφορές ακόμα και για τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Μάρκελος. Από ό,τι έχετε πληροφορηθεί, επηγείται η απελευθέρωση, δεν θα έλεγα με την έννοια της απελευθέρωσης, αλλά μετά το 2019 και το έργο έχει παραχωρηθεί στα ΚΤΕΛ μέχρι τέλος του 2019. Είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό, Υπουργό Ανάπτυξης και Μεταφορών, τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι σε προετοιμασία ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα να μπει στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση. Δεν θα γίνεται παραχώρηση του έργου, θα μεταφερθεί η αρμοδιότητα στην περιφέρεια, στον Περιφερειάρχη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα γίνεται μειοδοτικός διαγωνισμός για τις γραμμές, οι οποίες γραμμές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άγονες γραμμές, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν και κάποιο κομμάτι επιδότησης λόγω του ότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός επιβατών για την κάλυψη των κεντρικών δαπανών της συγκεκριμένης συγκοινωνίας, του συγκεκριμένου κομματιού. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει όσον αφορά το ενδονομαρχιακό δίκτυο συν το κομμάτι της Κόρινθος Αθήνα και Κόρινθος Θεσσαλονίκη, το οποίο θα είναι ενιαίο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι οι τρίτες γραμμές, οι οποίες γραμμές αυτές θα είναι πλήρως απελευθερωμένες, με την προϋπόθεση ότι θα εκκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο η ανάγκη δημιουργίας κάποιων τέτοιων νέων γραμμών. Στην ουσία το μόνο που θα αλλάξει θα είναι ότι δεν θα γίνεται πλέον η παραχώρηση όπως γινόταν μέχρι σήμερα, η ανάθεση μάλλον του έργου, αλλά θα γίνεται κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού. Βεβαίως εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό που προέχει είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδομές και να κάνουμε και τέτοιους εξυγχρονισμούς, ούτως ώστε πέρα των σημερινών δεδομένων που το ΚΤΕΛ Κορινθίας έχει δημιουργήσει μια πολύ σοβαρή υποδομή με καινούρια αυτοκίνητα, καινούριο στόλο, με έμπειρο προσωπικό, με τεχνογνωσία σε πολύ καλό βαθμό και τα επόμενα 5 χρόνια που απομένουν είναι να καλυτερεύσουμε ακόμα την παροχή υπηρεσίας προς το επιβατικό κοινό και να εξυγχρονίσουμε ακόμα περισσότερο και το τροχαίο υλικό και γενικά όλα τα προγράμματα τα οποία έχουμε εφαρμόσει, ώστε να λειτουργούμε πολύ, πολύ καλύτερα.